Αν είμαι πιο πολύ αισιόδοξη, όχι χειρότερα, είμαι πιο απεσιόδοξη. Πώς θα είσαι χαρούμενη τότε? Πώς βλέπεις την όμορφη γιατί πλευρά μου, αν είσαι χαρώ αισιόδοξο? Τη ζωή. Δηλαδή, θα ακουστεί λίγο χαζό αυτό που θα σου πω, αλλά είναι λίγος ο χρόνος μας στη γη και εγώ θέλω να τον χαρώ όσο σε έχει απομείνει. Συγγνώμη, σε διέκοψα πριν. Και σου είπαν ότι πρέπει να είσαι με κάποιον μαζί. Σου είπαν οι γιατροί. Όχι, μου είπανε να ρωτήσω αν έχουν παρουσιαστεί κάποια συμπτώματα, γιατί εγώ δεν είχα συμπτώματα. Υπήρχε αυτό και εγώ ζούσα με αυτό πάρα πολύ ωραία. Τα οποία θα τα βλέπανε οι άλλοι και δεν θα τα καταλάβαινες εσύ. Ναι. Όπως? Όπως είναι η απάθεια που σου είπα. Στα συναισθήματα. Γίνεται κάτι γύρω σου και εσύ να μην δίνεις σημασία. Αυτό το έχω ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω. Εντάξει, το παίρνω χαμπάρι, αλλά είμαι cool, ξέρεις, γενικά έχω. Είμαι λίγο cool. Μπορεί να σκοτώνονται 2-3 δίπλα και να αναλύω εγώ. Να λέω αυτοί τώρα γιατί σκοτώνονται, τι σημαίνει, πώς αυτός το αντιμετωπίζει, ξέρεις, κάνω τέτοια πράγματα. Και μετά κατευθείαν μπήκατε σε όλη και τη διαδικασία. Και μετά μπήκαμε στη διαδικασία, ναι. Ωραία ήταν. Τι εννοείς, ωραία, με τρολάβεις. Τι. Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Από όλες τις εμπειρίες. Στις κόρες σου μετά. Το είπανε. Μόλις όλα ας πούμε ήταν καλά. Μετά την επέμβαση μου, το είπα και στο γιο μου. Γενικώς δεν το έλεγα γιατί τα κορίτσια ήταν ακόμα τότε στο σχολείο και ο μικρός βέβαια. Αλλά δεν μου αρέσει το bullying που γίνεται στα παιδιά μεταξύ των παιδιών και έλεγα όχι τώρα θα γράφουνε. Εδώ έδωσα συνέντευξη στον Μπράβο Ρούλα και αμέσως γράψανε τις γνωστές λέξεις. Δεν θα τις πω για να μην τις ξαναγράψουνε. Ήτανε καλοήθες, το είπα 100.000 φορές, το βγάλαμε. Και δεν ήθελα έτσι να αρχίσουν να ρωτάνε τα παιδιά διάφορα πράγματα στο σχολείο και το κράτησα κρυφό. Το ότι είστε και οι δύο γνωστοί, αυτό έχει επηρεάσει τα παιδιά στο σχολείο? Φαντάζομαι ότι θα τα έχει επηρεάσει. Τα παιδιά όμως είναι κανονικά, φυσιολογικά παιδιά. Σου τα λένε όλα μετά ακριβώς τι συνέβη. Πού να ξέρω. Ποιος να μου τα πει. Τα παιδιά. Αν έρχονται, ρε παιδί μου, να σου πούνε έγινε αυτό. Καμιά φορά, ναι, μου λένε κάποια πράγματα, μου τα λένε, ναι. Ο γιος τώρα πόσο είναι? 11,5. Δημοτικό τώρα. Δημοτικό, έκτη δημοτικού. Και συγγνώμη, οι μεγάλες κάνατε μια παράσταση παιδική την οποία σκηνοθέτησες εσύ. Ναι. Τις περιπέτειες του Μινιμιού του Γιώργου Δούκα και πηγαίνει στα σχολεία. Οι οποίες σπουδάζουν τώρα. Είναι τώρα, ναι, στο δεύτερο έτος του Γιώργου του Θεοδωσιάδη. Τη σχολή, τη δραματική. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Κοίταξε. Είναι τρομακτικό όταν ακούσει τα παιδιά σου θα γίνουν ηθοποιοί. Δεν είναι λίγο αγχωτικό? Θα αρχίσουν να περνάνε αυτά που περνάς εσύ. Απ' την άλλη όμως. Είναι λίγο Johnny Walker η κατάσταση. Πώς το λένε, διαφήμιση τώρα, έκανα χωρίς να το θέλω. Keep walking.